σκληρή μάχη στα μέτωπα των καταστροφικών πυρκαγιών γύρω από την Αττική δίνουν από τα ξημερώματα 53 στελέχη των πυροσβεστικών υπηρεσιών της Κρήτης που αναχώρησαν εσπευσμένα χθες το βράδυ με οχήματα και εξοπλισμό μετά από κατεπήγον σήμα του αρχηγείου του πυροσβεστικού σώματος. Πολύ δύσκολες στιγμές πρωτόγνωρες για φέτος. Τελευταία επικοινωνία που είχα από την Αθήνα, η φωτιά έχει μπει σε πλέον οικισμούς. Εξαιτίας των πρωτοφανών καταστάσεων που παλεύουν να αντιμετωπίσουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην Αττική, κρίθηκε για πρώτη φορά επιβεβλημένη η μετακίνηση μέσων και προσωπικού από την Κρήτη στην Αττική. Η αποστολή οργανώθηκε μέσα σε λίγες ώρες αφού οι πυροσβέστες δήλωσαν πρώτα εθελοντικά τη συμμετοχή τους. Αναχωρούμε τώρα με το πλοίο της γραμμής δύο οχήματα από το κάθε νομό της Κρήτης, δύο άτομα πλήρωμα το κάθε όχημα, με δυνατότητα αλλαγής κάθε 24 ώρες, που μας αλλάζουν άλλα δύο άτομα. Συνολικά μεταβαίνουμε 32 πυροσβέστες. Στις 7 το απόγευμα στο λιμάνι του Ηρακλείου έφτασαν 8 υδροφόρα οχήματα και ένα όχημα μεταφοράς προσωπικού με 35 πυροσβέστες από τους 4 νομούς της Κρήτης. Επιπλέον δύο ομάδες της 3ης ΕΜΟΔΕ με 17 άτομα και όχημα μεταφοράς προσωπικού. Ετοιμοπόλεμοι και αποφασισμένοι να συνδράμουν με όλες τις δυνάμεις τους, τους εξαντλημένους συναδέλφους τους δήλωσαν στην Κρήτη TV οι πυροσβέστες αναχωρώντας από το λιμάνι του Ηρακλείου. Τα περισσότερα παιδιά προσφέρθηκαν εθελοντικά. Δεν είναι ότι καλύτερο για μας να καθόμαστε στην τηλεόραση, να τα βλέπουμε και να μπορούμε να κάνουμε κάτι. Από τα ξημερώματα, οι πυροσβεστικές δυνάμεις από το Ηράκλειο και τα Χανιά επιχειρούν στη Βιωτία και συγκεκριμένα κάτω από τη μονή του Οσίου Λουκά που υπέστη ζημιές χθες από τη φωτιά. Οι πυροσβέστες από το Ρέθυμνο και τον Άγιο Νικόλαο επιχειρούν στα Ινόφυτα, ενώ οι δυνάμεις της 3ης ΕΜΟΔΕ προωθούνται στο κύριο μέτωπο της Αττικής. Σύμφωνα με το αρχηγείο του πυροσβεστικού σώματος, 60 πυροσβέστες έχουν μεταφερθεί τραυματισμένοι είτε με εγκάβματα στα νοσοκομεία.